Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου. Παρασκευή σήμερα, 26 του Απρίλη, 24 λεπτά μετά τις 12. Σας χαιρετώ και σε λίγο θα σας χαιρετήσω. Είχαμε σήμερα διάφορα εδώ και τεχνικής φύσεως, να το πω. Ναι, έπεσε. Δεν μεταδίδεται ή αποκαταστάθηκε, Γιώργο, το πρόβλημα ακόμη. Τώρα κανονικά, αυτή τη στιγμή κανονικά, γιατί έχουμε και κατακλειστεί από μηνύματα κανονικά. Ο Focus FM, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και για τα μηνυματάκια σας και διαδικτυακά, όλα καλά. Οπότε είμαστε κοντά και σήμερα Παρασκευή 26 Απριλίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα για τους, δεν ξέρω αν είναι τυχεροί ή άτυχοι, έτσι όπως έχουμε γίνει. Παλιά λέγαμε περιμέναμε να έρθει η Παρασκευή, τώρα περιμένεις να εργαστείς το Σαββατοκύριακο ώστε να αυξήσεις τον μισθό σου. Έχουμε αλλάξει συνήθειες, έχουμε αλλάξει τρόπο σκέψης και που είσαι ακόμη. Λοιπόν, η Δέσποινα Ποτίτσι με τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ό,τι προλάβουμε σήμερα μέσα σε αυτά τα μισή ώρα περίπου. Και έχει τόσα πολλά που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε και εμείς από εδώ και εσείς με τα μηνυματάκια σας. Έχουμε βέβαια και τον κύριο Μητρόπουλο και επειδή μας έχετε στείλει ήδη ερωτήματα, τον έχουμε κοντά μας γύρω στη μία παρατέταρτο σήμερα, Γιώργο, για να προλάβουμε λίγο να πούμε και τα ουσιαστικά και τα βασικά. Να προλάβουμε. Λοιπόν, εσείς μέσω Viber 6907483484 τα ερωτήματά σας για τον κύριο Μητρόπουλο, τους σχολιασμούς σας, τις τοποθετήσεις σας, τις καταγγελίες σας. Στα social media μας ακολουθείτε και πολύ καλά κάνετε, στο TikTok, στη σελίδα μας, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στα κανάλια μας στο YouTube, οι εκπομπές, οι συνεντεύξεις και στο Mixcloud και σήμερα κοντά μας η Regio.com. Για εσάς που εάν ψάχνετε εργασία ή αν θέλετε να αλλάξετε εργασιακό περιβάλλον και έχετε μπει σε όλη αυτή την διαδικασία την αγχωτική, μην βασανίζεστε, σας έχουμε τη λύση αρκεί να γνωρίζετε την γερμανική γλώσσα, γιατί η Regio.com αναζητά υπαλλήλους που να γνωρίζουν γερμανικά, είτε είναι άντρες, είτε γυναίκες, είτε κορίτσια ή αγόρια. Η θέση αφορά στην εξυπηρέτηση, την εξυπηρέτηση πελατών σε τηλεφωνικό κέντρο. Ο μισθός πάνω, ο κατώτατος μάλλον, ξεκινά από 1.000 ευρώ καθαρά. Εννοείται οτιδήποτε έξτρα πλάς πληρωμένο, πληρωμένη φυσικά και η εκπαίδευση του προσωπικού. Με πάνω από 6.000 εργαζόμενους η Regio.com σε όλη την Ευρώπη, εδώ και ένα χρόνο έχει κάνει δυναμικά την παρουσία της και στην χώρα μας, στην Αλεξανδρούπολη, στις Σέρες και στην Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν αναζητάτε εργασία, προϋπόθεση να γνωρίζετε την γερμανική γλώσσα, καλέστε στο 6972 37 99 54. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6972 37 99 54. Με τον κύριο Άρη Μαυρίδη θα μιλήσετε και θα συνεννοηθείτε για τα περαιτέρω. Καλός ο καιρός. Καλό φαίνεται πως θα είναι το σκηνικό και το Σαββατοκύριακο. Εκεί προς την Μεγάλη Εβδομάδα βέβαια νομίζω παρακινδυνευμένες από τώρα οι προβλέψεις, αλλά δειλά-δειλά κάποιοι μετεωρολόγοι, λίγες βροχούλες, το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά, ότι πάντα το σκηνικό του καιρού, την Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών, αυτές τις Άγιες ημέρες, κλαίει ακόμη και ο ουρανός. Οπότε οι βροχές νομίζω πως δεν θα μας ξαφνιάσουν για την Κυριακή του Πάσχα. Μένει να δούμε ποιες ακριβώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες. Σκόνη, δεν ξέρω, έχουμε σήμερα κάτι τέτοιο. Χαμό σου λέει με τα πλυντήρια, με τα στεγνοτήρια, Γιώργο. Ναι, γίνεται. Χρυσές δουλειές κάνουν. Έχουν ξεπουλήσει, σου λέει σκόνη, λασποβροχή. Γιατί να τον διακινδυνεύσεις. Ελάτε, αγοράστε ένα στεγνοτήριο. Ξέρεις πόσο αυξήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 24 από την αρχή του χρόνου και μέσα στους επόμενους μήνες 40% πάνω.
Αχ, τι γίνεται όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Είχαμε δήλωση και από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, από τον κύριο Ιερώνυμο πριν από λίγο. Σήμερα επισκέπτεται μαζί με τον Πρωθυπουργό, γιατί θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι όλα είναι καλά, δεν είχαμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στο Δίλεση κοινή η επίσκεψή τους μαζί με τον Πρωθυπουργό εκεί σε δομές της Αρχιεπισκοπής, αλλά το μήνυμα που έσπευσε να στείλει ο Αρχιεπίσκοπος, δεν θέλω να πω ότι έγινε κάτι, ότι συζήτησαν με τον Πρωθυπουργό, ένα ήταν προς τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ναι, να μην ανακατεύεται πολύ, δεν θα μας πει ο Βελόπουλος, λέει, τι θα κάνουμε ή οποιοσδήποτε πολιτικός, γιατί εμείς σεβόμαστε τους ανθρώπους και εγώ, λέει, δεν ταυτίζομαι με τα συμφέροντα του, τα προσωπικά του καθενός, βλέπε δηλαδή Βελόπουλε. Και υπενθυμίζουμε αυτό που είχε πει και το επανέλαβε και χθες στο Action 24 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ήταν ότι με αφορμή την σφαλιάρα, το χαστούκι και όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, τα βλέπουμε από την πρώτη στιγμή όλη αυτή την ένταση και την οργή του κόσμου. Φάνηκε και μέσα από δημοσκοπήσεις, αποτυπώθηκε και από τους χριστιανούς και από τους ιερείς που τοποθετήθηκαν σε πολλούς ναούς της χώρας και είχαμε αυτό το πρόσφατο περιστατικό. Οπότε με αφορμή αυτό το περιστατικό, τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος? Παράκληση, λέει, σας κάνω. Μη ρίχνετε με λίγα λόγια λάδι στην φωτιά, αν το κάνετε για ψηφοθυρικούς λόγους, αποφύγετε το αυτές τις Άγιες ημέρες, να μην δυναμητήσουμε και χαλάσει έτσι και το κλίμα. Οπότε ο κύριος Ιερώνυμος είπε σήμερα ότι εμείς ξέρουμε πολύ καλά πώς θα κινηθούμε και δεν θα μας πει ο κύριος Βελόπουλος τι θα κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει σε μυαλό, να σκεφτώ, ναι, πάνω από 2 εβδομάδες, 3 από το Μαξίμου. Κίνδυνος βλέπε Βελόπουλος, οπότε πέσαν πάνω και το βλέπουμε πόσο έτσι καλά εξελίσσεται, προσπαθούν μάλλον από το Μαξίμου. Προηγήθηκαν όλα αυτά στην Βουλή με φλόρο, με την επίθεση στον Βασίλη τον Γραμμένο. Είδαμε τι ακριβώς έγινε, που κατέληξε η όλη η ιστορία, αλλά βλέπουμε μία επίθεση άνευ προηγουμένου. Εννοείται πως και ο Πρωθυπουργός, γιατί μας γράφεται και μηνυματάκια, χθες, ναι, ήταν στο Sky. Με την Σία Κοσιόνη τι σχέση έχουν τώρα οι οικογενειακοί? Είναι ανιψιά, ναι, του ανιψιού, είναι ανιψιός, ναι. Λοιπόν, άρα του ανιψιού η σύζυγος. Πες μου τώρα πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι μία συνέντευξη. Ναι. Άρα εγώ θα έχω εκπομπή συνεντευξιαζόμενος ο θείος μου και θα τον στριμώξω τόσο άσχημα, μη γελάς Γιώργο, μα τόσο άσχημα. Και τι είπε? Μίλησε για όλα, φυσικά, εννοείται πως τοποθετήθηκε και με δηλαδή είναι θέλουμε το κάτι για να πάει εκεί η κουβέντα. Θα μου πεις, εννοείται πως έχει γίνει κουβέντα, συζήτηση, οικογενειακό συμβούλιο για τη συνέντευξη με την κυρία Κοσιόνη, λογικό. Δεν μπορώ. Ναι, πήγε και στον Βελόπουλο και στα Τέμπη και θα κριθούμε εμείς την τελευταία. Τώρα δεν θα κριθούμε σε αυτές τις ευρωεκλογές, αρχίζουμε, το αλλάζουμε, αλλά έχουμε χρόνια ακόμη μπροστά μας, ναι, είναι σίγουροι γι' αυτό. Τέσπα, όσον αφορά τα Τέμπη, τα ίδια
και τα ίδια, θεωρίες συνωμοσίες και πιο μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Το μόνο λάθος που έγινε ήταν το επικοινωνιακό. Αυτό βρήκε να πει ο Πρωθυπουργός. Σου έστειλα και ένα ηχητικό, δεν ξέρω, δεν έχουμε και χρόνο, είμαστε τόσο πιεσμένοι σήμερα. Δεν ξέρω, μια ανάσα, ένα τσίκ στο... κράτησα και χρόνο, Γιώργο. Θα μου πεις τώρα, έχει σημασία? Με αμφισβητούν στο 30-40, μετά το μισάωρο και 40 δεύτερα. Δεν νομίζω ότι με αμφισβητείτε. Το είπε ξεκάθαρα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος για τους χειρισμούς που γίναν στο θέμα των τεμπών μέχρι σήμερα, αλλά στο πεδίο. Εκεί που το χάσαμε ήταν το επικοινωνιακό. Και φυσικά αμφισβήτησε και το θέμα του μπαζώματος, είπε μπάζωμα, ξεμπάζωμα. Ναι, προσπαθούμε να ακούσουμε λίγο, Γιώργο μου. Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς, στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες. Εκεί δεν το δουλέψαμε δηλαδή καλά, στο επικοινωνιακό, και εγώ δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα μεταφέρω τα λόγια του Νίκου Πλακιά, που παρακολούθησε χθες την συνέντευξη. Εγώ, λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν γυρνούσα το χρόνο πίσω, θα ήθελα να είχα τα παιδιά μου στο σπίτι. Τίποτα άλλο. Και πάμε σε διαφημίσεις, Γιώργο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Περιορισμένος σήμερα δυστυχώς ο χρόνος, οπότε σφιχτή και η επικοινωνία μας με τον κύριο Μητρόπουλο. Θα προσπαθήσει ωστόσο να απαντήσει σε όσα ερωτήματα μας επιτρέπει και ο χρόνος της εκπομπής. Πάμε όμως ευθύς αμέσως να τον καλωσορίσουμε. Γεια σας, κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ που και σήμερα είστε καλό κοντά μεσημέρι, μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Βοντιτσέκ. Τι κάνετε, κύριε, είστε καλά. Καλά, στις ακροατές και ακροάτες, είστε καλύτερα, εύχομαι. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία. Ο κόσμος, φτηνά αρνιά να βρει ο κόσμος και φτηνά προϊόντα. Ζητούμενο, μένει να το δούμε αυτό. Μένει να το δούμε, γιατί στα ύψη πραγματικά οι τιμές. Για το Υπουργό λέει έχουμε 10 ευρώ το αρνί και οι λιανοπόλες και οι κρεοπόλες τώρα είδα και στα δικά σας επάνω στην πανέμορφη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε εμάς κάτω είναι 14 μέχρι 16. Τώρα ο πρόσωπο Υπουργός βλέπει 10. Εδώ πραγματικά είναι άξιο απορίας αυτό. Ναι, ναι, άξιο απορίας. Όπως επίσης το γεγονός ότι οι τιμές είναι χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, την ώρα που αυτό σχολιάζαμε και χθες, σύμφωνα με έρευνα, 1 στα 4 νοικοκυριά θα επιδιώξει, θα προσπαθήσει να εκδράμει φέτος το Πάσχα, να πάει στο χωριό ή σε κάποιο νησί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Κυρία Ποτήτση, εδώ και 60 χρόνια θα πάρουμε μετά τη μεταπολίτευση. 1 εκατομμύριο κόσμο πάντα είχε, πάντα έχει, πάντα δύναται, πάντα φεύγει, πάντα εκδράμει της όμορφης Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και των πόλεων κλπ. Άρα λοιπόν το 1 εκατομμύριο θα φύγει. Με τους υπόλοιπους. Θα βγουν οι συνάδελφοί σας με εντολή των καταλαρχών να λένε να φύγανε, θα τους ρωτάνε που πάνε, κάποιοι θα χαίρονται, κάποιοι θα βρίζουν. Λόγω του ότι τα κάψιμα είναι στο Θεό, οι τιμές είναι στο Θεό και η μισθή και η συντάξη στον άδειο. Άρα λοιπόν αυτά θα ζήσουμε ένα κύκλο τα τελευταία 50 χρόνια το ίδιο. Είναι απαγορευτικό. Κάμερες στις τηλεοράσεις και στα διόδια και στα αυτά να ρωτάνε και να λέει ο κόσμος τι να πει ο κόσμος όταν έχει βάλει βενζίνη 2,10 και στα νησιά θα βάλει 2,50. Νομίζω, 2,50. Ναι, νομίζω πως λοιπόν, επιβάλλεται στον αντίποδα όλα φέτος. Όλα τα άλλα είναι για δεν ξέρω πώς η κυβέρνηση και η πολιτική. Πώς οι πολιτικοί έχουν το θράσος και μιλούν για αυτό το οποίο υφίσταται ο πολύπαθος λόγος. Είναι αυτός ο μαγικός τρόπος που μπορούμε και διαμορφώνουμε διαφορετικές εικόνες. Επιβάλλεται όμως φέτος ένα διαφορετικό ρεπορτάζ, έστω ένα να δούμε από όλους όσοι θα κάνουν Πάσχα στην πόλη και θα είναι πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι σπάει το πενθήμερο μετά τις ευρωεκλογές. Η κυβέρνηση ήταν να το σπάσει γενικευμένα χωρίς
χωρίς συνένεση του εργαζόμενου, γιατί βγαίνουν κάποια ανόητη. Ναι, θέλω να αλλά και δική σας. Mm-hmm. Ενώ είναι, το λέει ο νόμος, είναι υποχρέωση του εργαζομένου και διευθυντικό δικαίωμα. Ναι. Και σήμερα στις πρωινές ζώνες βγαίνανε κάποιοι, επαναλαμβάνω, τους δικούς μου μέμφωμε, τους δικούς σας δεν τα ξέρουν, και λένε ότι αν θέλει ο εργαζόμενος. Όχι αν θέλει. Υποχρεωτικά θα δουλεύει 6 μέρα αν ο εργοδότης αποφασίσει να δουλεύει 6 μέρα, μέρα, και αν η επιχείρησή του και σχεδόν όλες εντάσσονται στην εξαήμερη εργασία. Κύριε Μητρόπουλε, πιο... και πέρα από το, από το γράμμα του νόμου, ποιος θα τολμήσει, να το πω απλά, να σηκώσει κεφάλι? Γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στον εργασιακό Όχι, είναι κλάδο. Επιβαλλόμενο εξαήμερο, λέμε. Ακόμη, τώρα γράφω κάτι, θα σας το στείλω εντός Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτά που λένε ότι αν θέλει ο εργαζομένος, και όπως λέτε, ποιος αν θέλει, ποιος να αντιδράσει. Αυτό είναι το θέμα. Όταν του λέει έχω σούπερ μάρκετ εδώ στον Εύωσμο και θέλω να δουλέψεις και έκτη μέρα. Και θα σου δώσω 60-40% παραπάνω. Και θα πει ο εργαζόμενος, είναι δικαίωμά μου, θα ασκήσω. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, πού θα πάει σε κόντρα, θα πάει σε απόλυση? Πολύ δύσκολο. Όταν ο νόμος έρχεται και δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μεγάλη εξέλιξη, σκληρή εξέλιξη. Δυστυχώς. Αυτή. Δυστυχώς κανένα κόμμα δεν το θέτει προεκλογικά. Είναι άλλα ζητήματα, οι μπουνιές, οι κλωτσές και ούτω καθεξής. Τώρα έχουμε άλλα. Άλλα. Είναι θα ένας... τα πούμε. Να. Κύριε Μητρόπουλε, δεν ξέρω αν μπορούμε να βοηθήσουμε μία ακροάτριά μας, η οποία, η κυρία Ειρήνη, μας στέλνει από, την, από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Μας ακούει, σας ακούει, απλά δεν γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί. Εγώ θα κάνω την ερώτηση που μου έχει στείλει. Μάλιστα. Και αν μπορούμε, προσπαθεί, λέει, να ανοίξει ένα μίνι μάρκετ, και επειδή είναι γεννημένη στην Αμερική το 1982, αλλά επέστρεψε το 84 στην Ελλάδα η οικογένειά της. Οι τράπεζες με θεωρούν, λέει, πολίτη Αμερικής και μου ζητάνε το social security number. Από ό,τι ρώτησα, είναι κάτι, λέει, σαν τον AMCA το δικό μας. Εγώ αυτό δεν το έχω, δεν γνωρίζω αν ποτέ το είχα. Με αποτέλεσμα οι τράπεζες να μην μου ανοίγουν επαγγελματικό λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό. Αυτή ημερών το social security number το ανοίγει εδώ, όποτε θέλει. Έχω στείλει, λέει, email στην Αμερικανική πρεσβεία, στο προξενείο μας στη Νέα Υόρκη. Καμία απάντηση από κανέναν. Το παλεύω εδώ και ένα χρόνο. Έχω κάνει έναρξη εργασίας και φορολογικά είμαι εκπρόθεσμη. Και επειδή από ό,τι ακούω τόσο... και απλά δεν ξέρει τι να κάνει αυτό. Αν μπορούμε να, την κατευθύνουμε. Είναι εύκολο αυτό. Να ανοίξει, είναι εύκολο αυτό να μπορέσει να το κάνει. Ας αφήσει ένα τηλέφωνο. Απορώ πως ένα χρόνο τώρα. Δηλαδή από ό,τι κατάλαβα, 2 ετών γύρισε στην Ελλάδα. Ναι, μικρή, πολύ μικρή. Αλλά θεωρείται ότι όλες οι δημοτικοί, οι μερίδες τις οικογενειακές είναι σε συγκεκριμένο δήμο. Άρα λοιπόν αυτό το ακούω πρωτάκουστο, να μην μπορεί να ανοίξει και να τη ζητάνε αυτό το οποίο αν είχε μέχρι τη συμπλήρωση 2 ετών στην Αμερική. Αυτό που τον αριθμό του ασφαλιστικού βιβλιαρίου. Θεωρώ ότι δεν είναι σε καλό δρόμο αναζήτησης του θέματός της. Ας το ψάξει ή ας αφήσει ένα τηλέφωνο. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ρωτούν τώρα όσον αφορά για το πρόστιμο. Ναι, μεν ψηφίστηκε το άρθρο 49 για την διαγραφή των προστήμων, όμως από την ΑΔΕΛ δεν έχουν διαγραφεί. Δημοσιεύτηκε πριν 15 μέρες και ακόμη η ΑΔΕ και η κυβέρνηση δεν έχει ενημερώσει ορισμένες εφορίες. Ναι. Κάποιες εφορίες ενημερώθηκαν μόνες τις. Παρανομούν οι εφοροί και οι υπάλληλοι, παρανομούν όταν δεν εφαρμόζουν τον 51.02 κάθετος 24 νόμο, άρθρο 49, που λέει ότι από αυτούς που είναι άνω των 60 ετών και δεν εμβολιάστηκαν και φέρονται οφειλέτες προστίμου και προσαυξήσεων, παρανομούν οι δύο πράγματα οι εφοροί, εάν δεν το διαγράψουν, και δεύτερο, εάν το απαιτούν. Να σπεύσουν γρήγορα να ενημερωθούν για τον νόμο που μόλις προανέφερα. Έχει αναρτηθεί σε όλες τις σελίδες του Υπουργείου Οικονομικών να ενημερωθούν αμέσως, να μην ταλαιπωρούν τους πολίτες. Είναι 200.000 συνάνθρωποι μας, οι οποίοι ασκώντας το δικαίωμά τους δεν εμβολιάστηκαν. Η κυβέρνηση αποφάσισε στους μισούς που δεν το είχαν πληρώσει να το ακυρώσει.
αδικεί τους 200 χιλιάδες που τους, το πλήρωσαν ενώ πρέπει να τους το επιστρέψει. Εδώ είμαστε, αλλά ας το πιέζουν λίγο και οι πολίτες, και εκεί που πάνε και χειροκροτούν και ψηφίζουν τους πολιτικούς τους, ας τους λένε γιατί ακόμη η κυβέρνηση δεν έχει ενημερώσει τις κατατόπους εφορίες να μπορούμε να βγάλουμε ασφαλιστική ενημερότητα. Όχι μόνο χειροκρότημα, να έτσι πηγαίνουν να λένε, να ασκούν τα δικαιώματά τους. Κάναμε μάχη και μέσα από την εκπομπή σας να καταργηθεί για όλες τις κατηγορίες. Πόσα μηνύματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έρχεται τώρα που το συζητάμε. Αυτούς που δεν εμβολιαστήκανε. Τους υπερασπίστηκα σχεδόν μόνος εγώ στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας να μην πληρώσουν γιατί ασκούσαν συνταγματικό του δικαίωμα, παρά το ότι εγώ ήμουν εμβολιασμένος. Αλλά έκανα χρέος μου νομικό να πάω να υποστηρίξω τους ανεμβολίαστους στην Ολομέλεια. Ήρθε ο νόμος. Ικανοποιεί το αίτημα των μισών. Τους ταλαιπωρεί ακόμα η κυβέρνηση. Δυστυχώς. Ενώ δυστυχώς πρέπει να στείλει αμέσως. Όταν δημοσιεύτηκε ο νόμος πριν δύο Σάββατα, έπρεπε αμέσως να σταλεί εγκύκλιος, αμέσως να διαγραφούν, χωρίς ενόχληση από τους ενδιαφερομένους. Να διαγραφούν τα πρόστιμα, να πάρουν τις ενημερότητές τους οι πολίτες. Τόσο απλό είναι το θέμα, κυρία Μποτίτση. Συνεχίζουν δυστυχώς να ταλαιπωρούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Η κυρία Ειρήνη μας έστειλε μήνυμα προηγουμένως για το θέμα γεννημένη στην Αμερική. Το τηλέφωνο, να της δώσω το τηλέφωνο της ΕΝΙΠΕΚ. Εντάξει, έχει και καλούς νομικούς κάτω εκεί. Εντάξει, έπρεπε να απορώ γιατί δεν έχει λυθεί το θέμα. Αν μπορούμε και εμείς να φανούμε χρήσιμα, αλλά όπου και να απευθυνθεί θα της το λύσουμε. Απορώ πως ένα χρόνο. Και κάποιος από τους συνεργάτες σας στην ΕΝΙΠΕΚ, θα γράψω το τηλεφωνικό νούμερο. Θα το δούμε. Θα της το στείλω. Λοιπόν, έχω περάσει τα μηνυματάκια για το πρόστιμο. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για το πρόστιμο των ανεμβολίων. Τι να λέμε τώρα. Είναι μεγάλη αδικία τώρα. Ναι. Μεγάλη ανισότητα. Ήρθε η κυβέρνηση τώρα και τι μας έκανε. Και είπε ότι αυτοί που δεν το πληρώσαν, ενώ οι συνεπέστεροι που το πλήρωσαν, και οι δύο είναι αξιοπρεπείς πολίτες, κατηγορίες πολιτών, έτσι αποφάσισαν. Συνταγματικό τους δικαίωμα. Πώς έρχεσαι κυβέρνηση και λες ότι εγώ ακυρώνω για αυτούς που δεν πλήρωσαν, ενώ δέχομαι τα χρήματα, δηλαδή στην ουσία με τα χρήματα αυτών που πλήρωσαν κάνει πολιτική ψηφοφυρική κυβέρνηση, με τα χρήματα αυτών που πλήρωσαν κάνει πολιτική υπέρ αυτών που δεν πλήρωσαν. Στην ουσία αυτό είναι, αφού είναι 200.000 ημέν και 200.000 ιδέ. Ένα άλλο ερώτημα από τον κύριο Βαγγέλη, γεννημένος το 1968, τελικά αναρωτιέται πότε θα βγούμε σε πλήρη σύνταξη, στα 62 ή 63 μισό, έτσι όπως ακούγεται, όπως λένε. Δεν τον αφορά τον κύριο. Αν μου έλεγε, αν η ηλικία του είναι κάτω των 56 ετών, μπορεί να τον αφορά αυτό που είπε δυστυχώς επαλαμβανόμενο ο κύριος Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι από 1η-1η-27 αυξάνονται τα όρια ηλικίας, να προσέξουν οι γυναίκες κυρίως, αλλά γυναίκες και άντρες, να προσέξουν, να το ψάξουν, να ρωτήσουν, να μας ρωτήσουν αν μπορούν να αναγνωρίζονται τα πλασματικά χρόνια να βγουν σε σύνταξη, διότι είναι σίγουρο ότι από 1η-1η-27 αυξάνονται τα όρια. Έχει πάρει φορά η κυβέρνηση, ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διαβάζω τώρα στο διαδίκτυο, και σε χτεσινές του δηλώσεις είπε από 1η-1η-27 αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Αλλά εδώ και 50 χρόνια δεν αφορούν οι μεταρρυθμίσεις των ορίων, των ηλικιακών ορίων, όσους και όσες είναι 5 χρόνια προς συνταξιοδότηση. Είναι τα λεγόμενα μεταβατικά όρια. Αν έρθει τώρα η κυβέρνηση και πει, όπως είπε με την τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών, αυτό το απόλυτο σφαγιαστικό και απαράδεκτο νομοσχέδιο που είπε, από την ίδια χρονιά εφαρμόζω την τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθεροπαγγελματιών και ακόμα χάνε οι ελευθεροπαγγελματίες να μαζέψουν φόρους τώρα. Αν λοιπόν κάνει το ίδιο με τα ηλικιακά όρια, από 1η-1η-27 όποιος δουλεύει, τον αφορά, και όποιος είναι προς συντάξεως, τον αφορά η αύξηση των ορίων ηλικίας. Θέλω να πιστεύω ότι ό,τι τήρησαν όλες οι κυβερνήσεις, να μην φύγονται όσοι είναι 5 χρόνια πρώτης σύνταξης, να μην πληγούν και αυτή τη φορά. Αλλά να ξέρουν οι ακροατές και οι ακροατριές μας ότι από 1η-1η-27, το λέει τόσο ξεκάθαρα
και απαράδεκτα έντονα ο κύριος Υπουργός Επιτοκοινωνικών Ασφαλίσεων που λέει ότι θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας από 1/1/27, το λέει ο νόμος. Άρα λοιπόν να προετοιμαστούν οι γυναίκες και οι άνδρες να δούνε τι θα κάνουν με το σχεδιασμό της συνταξιοδότησής τους. Πάρα πολλά ερωτήματα και 2 λεπτά μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Γιάννης από το Καρδελιό για τα αναδρομικά και το επίδομα Γένας μας ρωτά, κύριε Μητρόπουλε. Τα αναδρομικά, αν έκανε αίτηση και αν δεν χρωστά, έχουμε αύριο μία ανάρτηση να μας τη διαβάσει ο κύριος Γιάννης. Ωραία. Ότι οι μισές γυναίκες δεν θα πάρουν το επίδομα Γένας, το επίδομα Μητρότητας, επειδή χρωστούν στον ΕΦΚΑ από 5 έως και παραπάνω ευρώ. Γιατί έβαλε προϋπόθεση την ασφαλιστική ενημερότητα η κυβέρνηση, απαράδεκτα. Θα έχετε άρθρο, οπότε ναι, να μπουν να διαβάσουν. Ναι, αύριο θα έχουμε όλη την ανάγκη. Ωραία. Με παραδείγματα. Ωραία. Οπότε να μας διαβάσει και λοιπά. Και καλούμε την κυβέρνηση αμέσως να καταργήσει την προϋπόθεση της ασφαλιστικής ενημερότητας για τις μικρομάνες για να εισπράξουν το επίδομά τους. Ένα τελευταίο ερώτημα. Βγήκε η απόφαση αναπηρίας με 67% πριν από 10 ημέρες. Μήπως γνωρίζετε πότε θα πληρωθούμε? Συνήθως εδώ βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις αναπηρίας. Στο δίμηνο ή στο τρίμηνο από εκδόσεις απόφασης θέλω να πιστεύω ότι τέλη Ιουνίου του αργότερο θα πληρωθεί. Μάλιστα. Ο αγαπητός φίλος και και στην εκπνοή για 1,5 δόση στο Α21 δεν τίθεται, δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Αν υπάρχει κάποιο νέο, όχι. Οπότε μένουμε σε αυτά που ξέραμε, δεν υπάρχει. Μένουμε ως έχω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μητρόπουλε. Να σας ευχηθώ και καλό Πάσχα. Δεν θα τα πούμε εμείς την Μεγάλη Παρασκευή. Οπότε μετά να περάσετε όμορφα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρεί. Έτσι λοιπόν κλείνουμε την εκπομπή. Καλό ταξίδι στον Απόστολο να ευχηθώ σε όλους όσοι στείλατε μηνυματάκια. Τι μου λέτε όταν μεγαλώσω? Ναι, γέλασα πολύ προηγουμένως. Θα μεγαλώσω και θα τους δείξω εγώ. Θα πάρω επιτέλους μία ώρα εκπομπής. Γρηγόρη, αυτό μου γράφουν. Κάνε υπομονή, είσαι μικρή ακόμη. Μεγαλώνοντας θα έχεις περισσότερο ραδιοφωνικό χρόνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που δεν προλάβαμε να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Ο Γρηγόρης έχει έρθει ήδη εδώ στο στούντιο, οπότε σας αποχαιρετούμε με τον Γιώργο Δαμιανίδη από τη Δέσποινα Ποτίτση. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο αγαπημένοι μου. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς? Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Τη ζήλεψες τη παφέλες. Έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής.